που μπορεί να έχει να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη στη χώρα στα πλαίσια της ισότητας περιφερειακής ανάπτυξης και ταυτόχρονα να βάλει τα θεμέλια για μια νέα παραγωγική ανακυκλώνωση της περιφέρειάς μας. Γι' αυτό το έργο, αλλά και για τα άλλα μεγάλα έργα, δοκιμάστηκε η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, δοκιμάστηκαν οι αντιλήψεις του κεντρικού κράτους, οι αδυναμίες, αλλά δοκιμάστηκε και η υπομονή και οι αντοχές των πολιτών και κυρίως των πολιτών που περιμένουν χρόνια μια νέα, μεγάλη, σύγχρονη οδική αρτηρία και να μην την συναντούν. Σημεία ορόσημα στο έργο. 2007 υπεγράφει η Σύμβαση Παραχώρησης. Με τις αδυναμίες της, τα προβλήματά της, αλλά υπεργάφη. Με τις πρώτες συμφωνίες μας, διαφωνίες μας, παρατηρήσεις, υπεργάφη. 2010 έρχεται η κρίση δυνατά στη χώρα και σταματούν τα πάντα. Έκτοτε η Ολύμπια Δός είναι ένα έργο αρακλεσμένο, σταματημένο και ξεκινάει ένας νέος, μεγάλος γολγοθάς. Ένα μεγάλο πολιτικό έγκλημα και της χώρας, αλλά και όλων ημών, επανεκκίνηση των μεγάλων οδικών αξιών. Ήταν εύκολο, δύσκολο. Μια πατρίδα χρεοκοπημένη, με ελάχιστους πόρους, με προτεραιότητες πρόσθετες, όταν δοκιμάζεται ο άνθρωπος και η κοινωνία, και εδώ ξεκινάνε τα δύσκολα. Θυμάμαι, κύριε Υπουργέ, δεν θα καθυστερήσω, τη συνάντηση που είχαμε όταν ήσασταν Υπουργός Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης με τον κύριο Χάνη. Νομίζω πρέπει να ήταν το Δεκέμβρη του 2011. Το Δεκέμβρη του 2011, στην πρώτη συνάντηση που είχαμε οι περιφέρειες με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για θέματα περιφερειακής ανάπτυξης. Τότε μπήκε πολύ δυνατά και από εμένα και από εσάς και χαίρομαι, το θυμίζω για την ιστορία, πως μία ιδέα που μπήκε στο τραπέζι για την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων την κάνατε αργότερα πραγματικότητα. Σε δύσκολη εποχή. Ξεκινάμε με καθυστερήσεις, μεγάλες καθυστερήσεις, με πόνο στην τοπική κοινωνία, με αυσυζήτηση, μεγάλη αυσυζήτηση. Και το περιφερειακό. Η κοινωνία είχε δίκιο, ήθελε το έργο. Το απαιτούσε και είχε δίκιο. 2012 μπαίνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε αυτή την προσπάθεια για το σύνολο των έργων. Αλλά έρχεται το 2013 που έπαιρνε το θέμα του φυσικού αντικειμένου. Το πιο κρίσιμο σημείο δεν ήταν εύκολη η απόφαση της ψήφισης της νέας ΕΕ. Ήταν πολύ δύσκολο. Και για τους βουλευτές. Και για εμάς. Αλλά ήταν και για την ίδια χώρα. Και θέλαμε να επανεκκινήσουμε τα έργα και είχαμε το μεγάλο πρόβλημα να μην χάσουμε τίποτα από το φυσικό και τεχνικό αντικείμενο. Εκεί έγινε μια τομή. Δύσκολο στην αρχή να πιστεί η κοινωνία. Πάρα πολύ μισό. Αλλά ήταν μια τομή. Τι πάει στη σύμβαση παραχώρησης τι μένει και τι περνάει στο εθνικό σφαίρος και με την προδιαγράμμα. Με μεγάλη συζήτηση στη Βουλή, όλοι οι βουλευτές και των τριών νομών, αλλά κυρίως της Ιδίας και της Αγαλίας, με κεντρική συνεννόηση, καταφέραμε και δώσαμε τη λύση που έχουμε μπροστά μας. Ότι δεν έχετε απεριόριστη ευχαίρεια κινήσεων. Και το ξέρουμε όλοι μας. Δεν την έχει η χώρα. Μακάρι να την έχει. Όμως, εμείς τι θέλουμε, ένα δρόμο λειτουργικό, οδικό, σύγχρονο, διευρωπαϊκό δίκτυο και ταυτόχρονα έναν τρόπο αναπτυξιακό να μας οδηγεί
και να οδηγεί τους επισκέπτες τις υπηρεσίες μας, τις μεταφορές, στους αναπτυξιακούς χώρους. Πριν από 25 μέρες, βρεθήκαμε στο γραφείο σας. Σε μια καλή προετοιμασία που είχαμε κάνει για να συνδέσουμε την αρτηρία, την οδική, με τους αναπτυξιακούς πόλους της περιφερειάς. Ο πρώτος αναπτυξιακός πόλος ήταν η ΔΙΤΕ, βιομηχανική περιοχή Πατρών. Εκεί είχαμε και πρόσθετο αίτημα με την αναφορική κάλυψη. Και ένα πρόσθετο αίτημα με τη μεταφορά των διοδίων νοτιότερων. Ο δεύτερος αναπτυξιακός μας πόλος είναι το αεροδρόμιο του Αράξου. Ένα αεροδρόμιο που αν θα συνδεθεί με σύγχρονο κόμβο και δίκτυο πρόσβασης, κάνει τη μετακίνηση εσωτερικά στην περιφέρειά μας από το πιο από τα ξενοδοχεία της περιοχής μας, γιατί αυτό έχει να υποστηρίξει στα 10 με 20 λεπτά. Το πολύ 30 λεπτά το πιο απομακρυσμένο μέρος. Άρα δηλαδή θέλαμε ένα αεροδρόμιο που να έχει πρόσβαση, σύνδεση, σύγχρονη με τον δικό μας. Ο τρίτος μεγάλος αναπτυξιακός πόλος για μας, για όλους εδώ, είναι το λιμάνι της Κηδείας. Φτιάχνουμε ένα σύγχρονο έργο. Πολύ σύγχρονο από το περιφερειακό πρόγραμμα. Θέλουμε όμως να έχει τον κόμπο του και τη σύνδεσή του και την αναπάθεια του δικτύου. Και ο τέταρτος πόλος μας ήταν η Αγία Ορδία. Έχω πει πάντα και θα σταματήσω να το λέω, πολιτεία οδός. Πολύ στην αρχαία Ορδία δεν είναι πολιτεία